Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο. Το Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο, μέσα από τις εκδηλώσεις του, τις δράσεις του και τις επιτροπές του, προσπαθεί να αναδείξει όλα για τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση. Και αυτό το σκοπό υπηρετεί και το σημερινό μας συνέδριο, το Tax Forum της Θεσσαλονίκης, όπου σκοπό πάλι έχουμε να αναδείξουμε τα θέματα εκείνα όπου η φορολογία θα μπορούσε από εργαλείο που καθυστερεί, αν θέλετε, τις επενδύσεις και την ανάπτυξη, να γίνει ένα εργαλείο το οποίο θα προωθεί την ανάπτυξη. Προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ φορολογούμενων και φορολογικών αρχών ως μέσο για ένα καλύτερο αύριο, για μια καλύτερη οικονομία με ανάπτυξη και προοπτικές. Τα μέλη του δικού σας επιμελητήριου των Ελληνοαμερικάνικων έχουν ζητήματα, για παράδειγμα, με την φορολογία, με τον έμφυλο, σε συγχυσμό των οφειλών των δημόσιων χρόνων στις επιχειρήσεις και πώς θα διαχειρίζονται. Βεβαίως έχουν και είναι πάρα πολλά από τα θέματα που ακούστηκαν και σήμερα στο συνέδριό μας. Και πιστεύω ότι από το συνέδριο θα πούνε και λύσεις. Ήδη η κυρία Σαββαίδου νομίζω ότι έδωσε ικανοποιητικές απαντήσεις και μέτρα τα οποία είτε ήδη ελήφθησαν είτε λαμβάνονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Θα έχουμε σημαντικές ανακοινώσεις. Τα προβλήματα δηλαδή που αντιμετωπίζετε εσείς στα μέλη του επιμελητηρίου, ποια είναι? Το μεγαλύτερο έχουν να κάνουν με τις επιτροπές του ΤΠΑ, με τις διαδικασίες πελωνιακές, παραδείγματος χάρη, με προϊόντα λαθρέα που μπαίνουν από το σύνορο και ούτω καθεξής. Ελπίζετε όμως σε καλύτερες μέρες? Ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες, πράγματι. Εξάλλου γι' αυτό είμαστε εδώ και γι' αυτό δουλεύουμε. Για να έρθουν οι καλύτερες μέρες. Αυτό διαπάνεται από την αποστολή της κυρία Σαββαίδου, είναι ένα παλιό μέλος και του επιμελητηρίου, έχει μεγάλη γνώση του αντικειμένου και όλων των θεμάτων. Φάνηκε λοιπόν ότι όχι μόνο τα γνωρίζει, αλλά έχει και διάθεση να τα αντιμετωπίσει. Άνοιξε και ένα πολύ καλό διάλογο με την επιχειρηματική κοινότητα και νομίζω ότι σύντομα θα δείτε ή βλέπουμε και εξελίξεις και στο θέμα.